έλα, 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 έλα. Φτάσαμε. Α, λοιπόν. Λοιπόν. Είμαστε ήδη στο χωριό. Το γύρισμα έχει ξεκινήσει από το πρωί. Θα κάνουμε ήσυχα. Έχουμε τρυπώσει εδώ στο χωριό από τις άγριες μέλισσες και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλους τους χώρους. Ουσιαστικά έχουν χτίσει το καλοκαίρι δίπλα στα πλατό μας ένα ολόκληρο χωριό. Δηλαδή, είναι σαν να μεταφερόμαστε τώρα πόσο χρόνια πίσω. Σε μια άλλη εποχή είμαστε, νομίζω, στα 150 είμαστε τώρα. Περιμένετε λίγο, δεν θέλω να φύγει εύκολα η κάμερα. Γιατί? Γιατί εδώ είμαστε κάτω από την ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Μα έφυγε βασιλική, εγώ φταίω. Αφού είχαμε βασιλιά τότε. Ναι. Κάνουν γύρισμα. Πού μα πα, πού μα πα. Εδώ είναι το μανάδικο. Τι ωραία που είναι. Εντάξει, παιδιά, βλέπετε. Καρπούζια έχει. Και είναι όλα, είναι όλα αληθινά. Και κανονικός βασιλικός. Ντομάτες εδώ, ελάτε, δείτε τα σπίτια με τι λεπτομέρεια είναι φτιαγμένα. Φέι, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λεπτομέρειες έχουν κρεμασμένη ρίγανη. Κάτσε να δούμε τι δείχνει εδώ ο φίλος μου. Μπορείς να δείξεις. Έχουν κρεμασμένη ρίγανη που την απλώνουν για να στεγνώσει μαζί με τα σκόρδα και φρέσκο τσάι του βουνού. Μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή και οι μυρωδιές που έχει αυτό το χωριό σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, κυριολεκτικά. Μακάρι, μακάρι να μπορούσε να δείξει η κάμερα. Βλέπεις ότι είναι όπως τα χωριά που οι κουρτίνες είναι κεντυμένες, οι κουρτίνες εκεί πάνω. Εκεί πάνω οι κουρτίνες είναι κεντυμένες όπως είχαν παλιά στα χωριά. Εδώ μπροστά είμαστε στο δημοτικό σχολείο. Εδώ. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, μας περιμένουν. Για έλα, για έλα. Λες μέσα, παιδιά. Όχι, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό που ζούμε. Κοιτάξτε, πάμε στο κουρίο. Κοιτάξτε. Λέω το χωριό, ε. Για ελάτε μαζί μας, ελάτε. Λοιπόν, εδώ είναι το κουρίο του χωριού. Γεια σας, τι κάνετε. Τι κάνετε, είστε καλά. Κοίτα, βασικά το κουρίο χρησιμοποιείται για να βάφονται οι ηθοποιοί από ό,τι βλέπετε. Πες, όταν τελείωσε η σύσκεψη από την εκπομπή, πέρασε λίγο να δω πώς είναι το χωριό. Και εδώ μέσα, λοιπόν, στον αληθινό χώρο στο κουρίο, ήταν η Δανδουλάκη, την οποία ετοίμαζαν... Δεν την έχουμε δει ακόμα στα επεισόδια. Δεν την έχουμε δει. Ναι. Προφανώς όμως είναι μπροστά αυτά τα γυρίσματα που γίνονται τώρα και ετοιμαζόταν κανονικά μέσα στο κουρίο. Πώς ήταν η κυρία Δανδουλάκη? Πολύ χαρούμενη. Mm. Αλλά... Εδώ, ο κύριος που κάνετε. Ναι, δεν μπορούμε να... Δεν ξέρω, ο κύριος τι κάνετε. Θα το ρωτήσω. Γεια σας. Τι κάνετε. Εσείς τι κάνετε εδώ? Είμαστε εργάτες του κύριου Δούκα, ενός μεγάλου ιδιοκτήτη. Ναι, το ξέρουμε. Απλά δεν μας πληρώνει τώρα και είμαστε λίγο... Δεν πληρώνει ο Δούκας! Μα το ξέραμε ότι η Ελένη δεν είχε να πληρώσει, ούτε ο Δούκας πληρώνει. Όχι, όχι, δεν πληρώνει και θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ μέσα τι έχει, ήδη πρικός. Εδώ, ναι. Κοιτάξτε λεπτομέρειες. Καλά, δεν υπάρχει. Πόσο ωραία τα έχουν φτιάξει. Κοιτάξτε λεπτομέρειες. Έχει αυτές τις παλιές, τα παλιά αμπαζούρ που είχαμε στο σπίτι. Τρομερό. Λες αν είμαι τώρα μέσα. Θα βγω μπροστά και θα πω εντάξει, παιδιά, και εγώ στο δίπλα κανάλι είμαι. Ναι, συγγνώμη. Εντάξει, εκτός αν φάμε ξύλο από το σκηνοθέτη τώρα. Άμα διακόψω. Είναι κινηματογραφικός αυτός. Δεν είναι αστεία τώρα που ξεγέλασε. Δεν σαν το βούρθι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο δάσκαλος του χωριού. Μαζί με τη γυναίκα του. Για αυτή τη γυναίκα. Γεια σου, δάσκαλε. Γεια σου, δάσκαλε. Τι κάνετε, είστε καλά? Μπορείτε. Λίγο ένα λεπτό, συγγνώμη, πώς είστε? Εντάξει, τώρα εδώ κοιτάξτε λίγο. Είμαστε με τους πρωταγωνιστές της σειράς. Λοιπόν, έχουμε το δάσκαλο και τη σύζυγό του. Δάσκαλο, τι γίνεται? Παιδιά, όλα καλά, όλα εδώ στο γύρισμα. Γίνεται μεγάλο σωματάς μέσα. Καλύτερα να. Γίνεται ένας χαμός. Συγκρούνται συμφέροντα. Ναι, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα πώς αισθάνεσαι που ξέρεις ότι έχετε γυρίσει στο χωριό και αυτός ο άνθρωπος είχε αφήσει μια γυναίκα και την εγκατέλειψε? Τι, παιδιά, δεν. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Σου πάει ψυχή? Η ψυχή μου πάει, δεν μου πάει. Καλέ, κάτσε να το δούμε εδώ το δάσκαλο. Είναι ο άντρας μου. Και σύζυγος. Ναι, ναι. Αυτά. Τι να πω. Μα δεν έφυγες με τύψεις. Θα γίνει κάτι με την Ελένη. Εμείς περιμένουμε να ξοροσταλιάσει, να μάθουμε. Πρέπει να δείτε τι έχει να γίνει πραγματικά. Πραγματικά. Θα γυρίσεις την Ελένη. Για δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα γυρίσουμε στην Ελένη. Δεν ξέρω αν θα είμαστε με τη Θεοδοσία. Αλλά ξέρουμε πάντως ότι όλοι οι ρόλοι δικαιολογούνται. Δηλαδή υπάρχει. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Να τους πάρω. Ναι. Να τους πάρετε, βεβαίως. Πάει τώρα αυτό, ήτανε. Δεν με μαλώνετε. Κάνουμε πολύ ήσυχα. Έχω τον κοινοτάρχη. Να έρθει ο κοινοτάρχης. Να μπούμε. Να μιλήσουμε στον κοινοτάρχη. Πώς είσαι? Φιλιά, ο κοινοτάρχη, παιδιά. Χρήστο μου, συγχαρητήρια. Χρήστο Πλαίνη. Καλά, μια χαρά. Ναι, κοίταξε. Κατέβεις λίγο κάτω. Ναι, να κατέβω. Μια κατεβείτε. Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουμε μάθει κάτι, ε. Τι? Εσύ τώρα τι είσαι, τσιράκι έτσι του πλούτου. Τσιράκι τώρα δεν θα το έλεγα. Βαρύ.
Εντάξει, λέει. Φτιάξτε τον κούκλο. Ωραίο. Ευχαριστώ. Όχι, δεν με φοβάσαι. Τσιράκι δεν θα το έλεγα. Θα δούμε όμως πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Με το επεισόδιο. Να το ρωτήσω. Ναι. Το εντρικατόρικο. Ναι. Υπάρχει κάποια γυναίκα που δεν το ξέρω ακόμα που εσύ τη θέλεις. Και τη θες πολύ. Δεν είναι δική σου. Όχι. Τι πώς τη όχι. Όχι. Εμείς άλλα μάθαμε. Αλήθεια. Ακόμα δεν το ξέρω εγώ, παιδιά. Δεν το ξέρεις, θα το μάθει. Το ξέρεις πως θα στελήσεις μια ωραία κυρία. Όχι, δεν το έχω μάθει. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάω. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο, μισό λεπτό. Η Παπαθωμά είναι μέσα. Είναι μέσα. Να πάμε. Μα την Κατερίνα την δασκάλου δεν θα τη θελήσει. Έλα τώρα. Έχω μία έτσι ενθουσιασμένος με την Κατερίνα. Έχω μία έτσι τρυφερή... Συγγνώμη. Τι κάνετε! Είμαστε, καλώς ήρθατε. Ήρθαμε να μας κεράσετε ένα ουδάκι. Ένα ουδάκι και ένα κεφτεδάκι. Το καλύτερο της Ηφιλίου. Πόπο, τι ωραία που είστε, είστε καλά. Μα τι ωραία που είναι στημένα όλα εδώ μέσα. Είδες τι ωραία που είναι. Ωραία το κρατάς το καφενείο του χωριού. Σε παρακαλώ, εδώ όλοι οι πελάτες μου. Βλέπεις. Σε τάξη. Μόνη. Καημένη. Αυτός εδώ. Α, έχω τον Παναγιώτη μου. Έλα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Πιείτε ένα τσιπουράκι, καθίστε. Εγώ θα πιω, μην την προκαλείτε. Να κάτσω στην παρέα σας. Έχουμε και κλαίνα, παίξε μας κάτι. Ήρθαμε στο χωριό σας και θα μας κεράσετε. Έλα, τράβα, πλάνα.